Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και καλωσορίζουμε καταρχήν τον Άγγελο τον Μισού. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Ευχαριστήσει δική μου. Και τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο. Πανίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε? Όλα καλά, μια χαρά. Έχουμε τίποτα, μεγάλο νέο? Σαν να μην πέρασε μέρα. Έτσι, ναι. Σαν να μην περάσει μέρα. Άγγελε, στην εισαγωγή είπα ότι κερδισμένος της αγωνιστικής είναι ο Απόλλωνας. Γιατί πέρασε ακόμη μία αγωνιστική, είναι στην κορυφή, διατηρεί την βαθμολογική διαφορά που έχει από το Αποέλ. Ισχύει? Θεωρώ ότι ισχύει. Θεωρώ ότι το γκολ που πέτυχε στο 90 τόσο χτες, νιώθω ότι είναι γκολ τίτλου. Γκολ τίτλου. Αυτό είναι προαίσθημα, τι είναι τώρα αυτό? Έτσι πιστεύω, βλέποντας και τις ομάδες που ακολουθούν, το ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ, νιώθω ότι δεν έχουν την δυναμική να κυνηγήσουν τώρα πολλά. Αυτό γιατί το λες όμως? Γιατί να σου πω γιατί έχει το σημασία το σημερινό. Συγγνώμη, ναι. Ο λόγος που μας το λες είναι μετά που είδες και το σημερινό παιχνίδι. Και το σημερινό παιχνίδι, είδα την ΑΕΚ και προχθές στο κύπελλο, είδα την ΑΕΚ και με τον Απόλλωνα που είχε έναν καλό πρώτο ημίχρονο, θεωρώ, και βλέπω ότι εκεί που τους δίνει τις ευκαιρίες ο Απόλλωνας δεν μπορεί καμιά από τις ομάδες αυτές να την ακολουθήσει. Η αλήθεια είναι 10 αγωνιστικές που τις δίνει ο Απόλλωνας. Το θέμα είναι, ναι, είναι όμως, Πανίκο, ότι σήμερα έχουμε νέα δεδομένα. Πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, μετά το παιχνίδι Απόλλωνας-Αποέλ, να έχουμε άλλα δεδομένα. Αλλά αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, ο Απόλλωνας εξακολουθεί να κρατά την κατάσταση στα χέρια του, όπως φυσικά και το Αποέλ. Ναι, σωστά. Ίσως και η ΑΕΚ ή όχι? Η ΑΕΚ δεν την κρατάει στα χέρια της. Θα πρέπει να περιμένει από άλλο. Ο Αποέλ και ο Απόλλωνας την έχουν στα πόδια τους, τέλος πάντων. Ναι. Άγγελε, τι δεν σου άρεσε από τον Απόλλωνα χθες ή τι σου άρεσε από τον Απόλλωνα χθες? Κοιτάξτε, το Απόλλωνας νιώθω ότι παλεύει τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Έχει κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Βλέπετε ότι σημειώνει γκολ σε κάθε αγωνιστική, εύκολα, δύσκολα. Δημιουργά ευκαιρίες. Αυτό που δεν μου αρέσει στον Απόλλωνα είναι ότι δίνει ο προπονητής τους κάποια πίεση συνεχόμενη. Το είδα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όμως είναι κάπως άναρχα το παιχνίδι που παίζει. Βάζει τις πιέσεις, αλλά είναι πολύ εκτεθειμένος. Σωστά, του λείπει ένας ποδοσφαιριστής να το οργανώσει λίγο παραπάνω αυτό το κομμάτι, να χρειάζεται ένας παίκτης για να σου λουπώσει? Θεωρώ ότι του λείπει ένας σακέτη στα καλά του. Μιλάς για μεσοαμυντικό, ναι. Το μυαλό μου πήγε αμεσοπιθετικό, να σου πω την αλήθεια. Μεσοπιθετικά υπάρχουν, μεσοαμυντικά ένας παίκτης πρόβλημα να δέσει την ομάδα. Ναι. Okay. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο εικόνα τώρα. Πάμε να δούμε τι έγινε, κυρίες και κύριοι, χθες στο Ανόρθωση Απόλλωνας. Ο Νταμπό ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε στο τελευταίο λεπτό, ή μάλλον στα τελευταία λεπτά, γιατί σκόραρε στο 90 ακριβώς λεπτό. Νωρίτερα, με ένα καταπληκτικό γκολ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, η Ανόρθωση είχε πάρει το προβάδισμα. Πάμε να δούμε με εικόνα πώς ήρθε αυτό το 1-1. Επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Ιωβάνοβιτς. Εδώ μια πολύ καλή πάσα για τον Χαμάς. Με τη μία η παλιά του πέρασε, χάνει την ευκαιρία ο Ντικινή. Αρτηματάς για τον Αμπαρτσουμιάν. Πάει για την σέντρα, ο Άρτα έξω. Έξοχα σταματάει την προσπάθεια του Αλμπάνιο Αραγιούρη. Ο Χριστοδουλόπουλος συνεχίζει διαγώνια προς τον Άρτα. Και πάλι Χριστοδουλόπουλος φέρνει την πάλα στο δεξί, κάνει σούτ, γκολ! Απίστευτο γκολ, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Πάμε να δούμε. Αραγιούρη, εκπληκτική άμυνα. Και πάσα στη συνέχεια στο Χριστοδουλόπουλο, αυτό τον Ουάρτα. Ο Ουάρτα στρώνει στο Χριστοδουλόπουλο. Κράτησε μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και συγκλίνει με ταχύτητα. Πέρασε μια εκπληκτική πάσα για τον Τικινή που αποφεύγει, πάει πλάι για τον Λόρια που θα μαζέψει, όχι. Είναι πίσω του εκεί και διώχνει ο Αμπαρτσουμιάν. Πάσα δεξιά στον Αμπαρτσουμιάν. Η παλιά του για τον Ρουσά, δεν υπάρχει offside, υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση. Την χάνει ο Ρουσάς, του λέει όχι ο Ιωβάνοβιτς.
Πολύ καλό συνδυασμό από τα δεξιά Μπαρτσουμιάν και Ιωάννου. Ο Ντικινή σουτάρει, κοντράρει μπάλα, ταπό έξω! Ο Απόλλωνας φλερτάρει με την έκτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Εκτελείται το φάουλ. Ευκαιρία, ο ταπό, γκολ! 1-1! Μπακαλί ταπό στο 90 ακριβώς. Είναι αυτός που ισοφαρίζει. Για να δούμε από εδώ πιο σιγά. Ανέβηκαν Βερχόβετς και Γιάνγκα, έπεσε η μπάλα στον ταπό. Που πετυχαίνει την ισοφάριση. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Θα δούμε αργότερα και θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε, αν θέλετε, και τα δύο τέρματα αλλά και κάποιες έτσι πολύ σημαντικές φάσεις από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάμε τώρα αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει ο εκπρόσωπος. Α, όχι, δεν τον έχουμε. Ωραία. Θα περιμένουμε. Ωραία, πάμε αμέσως στις φάσεις τότε να σχολιάσουμε μαζί με τον Άγγελο το τι ακριβώς έγινε στην χθεσινή αναμέτρηση. Και ουσιαστικά πώς μπήκαν λίγο τα τέρματα των δύο μονομάχων. Λοιπόν, πάμε να δούμε αμέσως το πρώτο γκολ της ανόρθωσης. Κλέβει την μπάλα, Άγγελε, η ανόρθωση από το ξεκίνημα. Εδώ ο Ουάρτα πάει να κάνει νομίζω μόνος του την προσπάθεια. Ο Λάζαρος μένει μόνος του εκτός περιοχής. Και θα κάνει το κοντρόλ. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί εδώ. Το άνοιγμα που κάνει δεξιά. Εδώ είναι η ποιότητα του ποδοσφαιριστή. Ναι. Με το πρώτο άγγιγμα της μπάλας βλέπουμε ότι ξεμαρκάρεται από τον μέσο αμυντικό, από τον αμυντικό και πετυχαίνει έναν εκπληκτικό γκολ. Θεωρώ ότι εδώ, κοιτάξτε, εδώ ναι, μεν είναι πολύ σωστά βγαίνει ο ποδοσφαιριστής πάνω του, ο αμυντικός. Πάει όμως, με φορά όμως. Εντάξει, με φορά. Είναι απλά κλάση είναι του Λάζαρο. Η κλάση του ποδοσφαιριστή. Συμφωνώ. Είναι, είναι αυτό το άγγιγμα αμέσως τον αδειάζει και δεν είναι εύκολος ποδοσφαιριστής. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Είναι ανοίγει δύσκολο ακριβώς, να το μαρκάρεις. Ναι, ανοίγει ακριβώς την μπάλα όσο χρειάζεται. Δηλαδή, κοιτάξετε, το touch που κάνει, το control και αμέσως το άνοιγμα είναι την βρίσκει την μπάλα ακριβώς εκεί που χρειάζεται για να κάνει το shoot. Τώρα θα έρθουμε και στο σημερινό παιχνίδι. Αν δεις όλα τα touches των ποδοσφαιριστών μέσω επιθετικών, μέσω αμυντικών, ήταν πίσω. Ο Λάζαρος έχει αυτήν την ικανότητα, επειδή τον είδα και αρκετά παιχνίδια από το γήπεδο, που μπορεί με έναν ελαφρύ άγγιγμα να εξουδετερώσει ναι, σωστό. Τον οποιονδήποτε μπορεί να τον μαρκάρει. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την επόμενη φάση και θα ζητήσουμε από τον Άγγελο την βοήθειά του. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πολύ μεγάλο κενό στην άμυνα του Απόλλωνα. Είναι η φάση που χάνει την τεράστια ευκαιρία ο Ρουσάς. Θεωρώ ότι θα το δούμε ίσως και από την πίσω κάμερα. Εδώ ο Ρουσάς νομίζω ότι κάνει ένα κοντρόλ περισσότερο και χάνει και λίγο την ισορροπία του. Εντάξει, μπορούσε να αν χρησιμοποιούσε το δεξί το πόδι να ήταν σε καλύτερη θέση να σκοράρει. Mm-hmm. Εντάξει, το κοντρόλ βλέπετε πιέζεται και από τον παίκτη από την πλευρά που προσπαθεί ναι. Το πόδι να πλασάρει. Χάνει όμως και λίγο το βηματισμό του. Εντάξει. Ούτως ή άλλως είσαι σεντερφόρ, άμα είσαι σεντερφόρ, εγώ αυτό ξέρω. Ο σεντερφόρ απέναντι από τον τερματοφύλακα πρέπει να βρεις τρόπο να σκουράρεις. Έτσι, τώρα αν είναι τόσο ικανός, διότι δεν το έχει βγάλει έξω, το πιάνει ο Γιωβάνοβης, έτσι. Ναι. Άρα πρέπει πιστώνεις και λίγο τον Γιωβάνοβης, αλλάζεις σεντερφόρ. Εντάξει, δεν ήταν και καλό το πλασέτο όμως νομίζω. Πάνε. Γι' αυτό σου λέω, όταν είσαι από το σεντερφόρ ο κάθε προπονητής, κάθε ομάδα, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μιλάμε για δύσκολες. Εδώ βλέπετε όμως αυτό που λέγαμε και για τον Απόλλωνα. Πόσο άναρχα πρεσάρουν την μπάλα. Ναι. Αυτά είναι τα προβλήματα του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας έχει αυτού του είδους τα προβλήματα. Παίζει πάρα πολύ ψηλά και στην πλάτη του φεύγουν πολλές φορές. Και στα παιχνίδια με την Πάφο, θυμάμαι που είχαμε κάνει κάτι παρόμοιο. Mm-hmm. Συνεχώς φεύγουν στην πλάτη του. Είναι ένα ρίσκο που παίρνει, διότι παίζει πάρα πολύ επιθετικά και μαζεμένος μπροστά. Παίρνει ένα ρίσκο. Τώρα, αν είσαι μάγκας και μπορείς να εκμεταλλεύεσαι τέτοιου είδους φάσεις, μπορείς να το κάνεις. Πάμε στην επόμενη φάση που είναι τον γκολ Άγγελε του Απόλλωνα. Κεντρικός αμυντικός ήσουνα, έχεις τεράστια εμπειρία από τέτοιες φάσεις. Σε ακούμε εδώ, τι πήγε λάθος. Ο Νταμπό καταρχήν μένει μόνος του. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα όμως εκεί του. Μπορείς να πεις είναι έναν τυχερό γκολ. Στον αέρα οι δύο αμυντικοί της ανόρθωσης μπορεί να μην συνεννοούνται σωστά.
όπως βλέπουμε εκεί. Μετρήστε πόσους παίκτες έχει ο Απόλλωνας μέσα στην περιοχή. Έχει 8 παίκτες. Ναι, κοιτάξτε. Άρα, όπως κάσει μπάλα, αυξάνει τις πιθανότητες σου να έρθει κοντά σου, σε δικό σου. Mm-hmm. Το λάθος που βρίσκω εδώ είναι ότι κοιτάξτε τους πλάγιους παίκτες της ανόρθωσης που μένουν εκτός τη στιγμή που είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής να κάνει τη σέντρα. Θα έπρεπε να κλείσουν μπροστά. Θα έπρεπε να κλείσουν περισσότερο μέσα. Όμως τυχερόν γκολ πιστεύω. Έσκασε η μπάλα. Όπως λέει και ο Πανίκος. Άμα φορτώσει την περιοχή. Αυξάνει τις πιθανότητες για να βρεθεί παίχτης δικός σου. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε λίγο το χθεσινό το παιχνίδι. Είδαμε λίγο τα στιγμιότυπα ουσιαστικά που έκριναν την αναμέτρηση. Τι θα έλεγες, Άγγελε, για την χθεσινή αναμέτρηση? Πιστεύω ότι είναι δύο ομάδες ισορροπημένες. Mm-hmm. Είναι δύο ομάδες που αν ήταν και η ανόρθωση λίγο πιο τυχερή σε ορισμένα παιχνίδια, θα ήταν εκεί κοντά. Mm-hmm. Όπως είναι τώρα το ΑΠΟΕΛ, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι και η ανόρθωση. Η ανόρθωση έχει αδικήσει, Άγγελε, την... Αδίκησε τον εαυτό της. Ναι. Σε παιχνίδια που η ανόρθωση ήταν καλή, ναι, έχασε παιχνίδια. Είναι έχασε και βάθος. Η ομάδα, Άγγελε, που έχει τις περισσότερες μεταπτώσεις στην απόδοση της. Αναφέρομαι στην πρώτη εξάδα. Δηλαδή βλέπεις μια πάρα πολύ καλή ανόρθωση και μπορεί να είναι και πάρα πολύ κακή. Σε αντίθεση με άλλους ή μπορεί να έχουν κάνει λάθος. Κοιτάξτε, να σου πω. Να φέρουμε παράδειγμα το ΑΠΟΕΛ ή να φέρουμε τον Απόλλωνα που είναι πρώτος και το ΑΠΟΕΛ δεύτερο. Στις κακές τους πήραν τα αποτελέσματα. Η ανόρθωση στις κακές της δεν πήρε. Ναι. Στις καλές της έχασε βαθμούς που δεν περίμενες να χάσει. Με ατυχίες, με έναν γκολ. Το πρόβλημα της ανόρθωσης ποιο είναι? Εντάξει, όπως είδα και πριν να μπούμε στο στούντιο, έλεγα και στον Πανίκο, για να κερδίσεις πρωταθλήματα, για να κερδίσεις τίτλο, πρέπει να έχεις καλές αμυντικές γραμμές. Η άμυνα της ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ συγκρίνεται με την άμυνα της Δόξας, που είναι στο δεύτερο γκρουπ. Κινδυνεύει. Εννοείς ότι δεν έχει τη σταθερότητα, δεν έχει την... Όταν έχεις μέσον όρο να τρως πάνω από έναν γκολ κάθε παιχνίδι, δεν έχεις πιθανότητες να κερδίσεις. Έχουν περισσότερα εις βάρος τους γκολ σε σχέση με τα παιχνίδια που έχουν δώσει. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ότι οι άμυνες δίνουν τα πρωταθλήματα και η επίθεση κόβει τα εισιτήρια. Για τον Απόλλων, Άγγελε, τι θα έλεγες? Μας είπες πριν ότι υπάρχει έτσι ένας λίγο άναρχος τρόπος παιχνιδιού. Άναρχος τρόπος παιχνιδιού, όμως όπως βλέπουμε υπάρχει ένα στατιστικό καλό με τα εναντίον τους γκολ. Υπάρχει ένα πολύ καλό στατιστικό και για τα υπέρ τους γκολ. Νιώθω ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα, έχει πιο καλούς θεωρώμεσο επιθετικούς παίκτες από τις ομάδες που τον ακολουθούν και γι' αυτό νιώθω ότι έχει έναν προβάδισμα έναντι τον άλλο. Γι' αυτό του δίνει το προβάδισμα, ναι, του Απόλλωνα, ακόμη, ναι, και τώρα που, ακόμη και τώρα που είναι... έχει 7, 8, 9, 10. 10. 10 μαζί με 10 το κύπελλο, 9, ναι, ναι, 9 σωστά, στο πρωτάθλημα. 10 παιχνίδια που έχει. Όπως βλέπουμε, έχει 10 αγωνιστικές να κερδίσει, αλλά έχει και πόσες αγωνιστικές που είναι πρώτος. Ναι, ναι, δεν έχει χάσει. Και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κερδίσουν για να του βάλουν... Να τον ξεπεράσουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου της ανόρθωσης, τον Δημήτρη τον Χριστοφόρου. Δημήτρη, καλησπέρα. Λοιπόν, έχει μεγαλώσει η παρέα μας, όπως βλέπετε. Είναι και ο καλός φίλος και συνάδελφος ασφαλώς, ο Παύλος Γαδής. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει κάνει υπέρβαση. Η αλήθεια είναι ότι ζητώ την κατανόηση των τηλεθεατών, γιατί ήμουν στο κανάλι και, ναι, τώρα ήρθα, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τη συζήτηση και ζητώ την κατανόηση μήπως λεχθούν και είμαι βέβαιος ότι θα λεχθούν κάποια πράγματα από μένα τα οποία τα έχετε ήδη επισημάνει. Είμαστε μια χαρά, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, Άγγελε, θέλω μια άποψη για το παιχνίδι αυτό, το ΑΕΛ Ολυμπιακός. 0-4 ήταν πολύ εύκολη νίκη του Ολυμπιακού. Και νομίζω, εντάξει, ότι έρχονται για καμπάνες στην ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ θεωρώ ότι ο προπονητής φυσιολογικά θα δει κάποιους παίκτες για τη νέα χρονιά, αν θα μείνει ο κύριος Παντελίδης. Όμως δεν δικαιολογείται να διαφορήσει κανένας ποδοσφαιριστής. Είναι
καθρέφτης είναι το γήπεδο. Όσοι έχουν παράπονα ή οτιδήποτε, πρέπει να το δείξουν στο γήπεδο και οι τελευταίες εικόνες, οποιοδήποτε παιχνίδια, αδιάφορα και μη, είναι η τελευταία εικόνα πάντα που μένει στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Παύλο. Συμφωνώ με τον Άγγελο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η ΑΕΛ έχει δείξει μια σοβαρότητα, μια ωριμότητα σε αυτούς τους αγώνες. Η αλήθεια όμως είναι ότι χρησιμοποίησε περισσότερους, ας το πούμε, αναπληρωματικούς παίκτες σε σχέση με προηγούμενους αγώνες. Δεν είναι δικαιολογία όμως αυτό. Ασφαλώς δεν αποτελεί δικαιολογία. Και από την άλλη, για να μην μιλάμε μόνο για την ΑΕΛ, πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια παρουσιάζεται πάρα πολύ καλός. Έχει βοηθήσει η έλευση του Νεντίμ Τούτιτς και γι' αυτό και φαίνεται ότι θα ανανεωθεί και η συνεργασία μαζί του με τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια επίσης είναι ότι έδειξε από ένα σημείο και μετά μια βελτίωση η ΑΕΛ, κάτι που φαινόταν να εξαργυρώνει με νέο συμβόλαιο ο Παντελιδής. Όμως συμφωνώ απόλυτα με τον Αγγελό ότι το ποδόσφαιρο, κατά την άποψή μου, είναι επικαιρότητα. Είναι αυτό που μένει πάντα στο τέλος. Δεν ξέρω αν θα μπει σε περιπέτειες αυτή η συζήτηση που έδειχνε να καταλήγει να έχει αίσιο τέλος του Ανδρέα του Σοφοκλείους με τον Σάββατο Παντελίδη. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν θα πρέπει μέσα από αυτό το παιχνίδι μόνο να πάρθει η τελική απόφαση για την παραμονή ημί του προπονητή. Πανικό, 4 γκολ Ολυμπιακός, πότε έχει ξαναπετύχει, ή να στο θέσω διαφορετικά, πότε έχει ξαναδεχθεί 4 τέρματα η ΑΕΛ? Πάνε 7 χρόνια. 15 χρόνια από το προηγούμενο. Έχει κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ το 7, 4-0 την ΑΕΛ, πριν από 7 χρόνια η Δόξα. Οπότε καταλαβαίνουμε ένα σκορ. Η ΑΕΛ στο σπίτι της δεν δέχεται μεγάλα 4 γκολ και πάνω. Οπότε άμα έχεις 7 γκολ να δεχτείς σε ένα τέτοιο σκορ που αν... 7 χρόνια. Ναι, 7 ναι. χρόνια. Και οι υπόλοιπες ομάδες μπορούμε να βρούμε ομάδες που έχουν δεχτεί 4 γκολ. Η ΑΕΛ είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Έχει δίκιο ο Παυλός. Θα πρέπει, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνω για όλες τις ομάδες, η αδιαφορία. Να βρεις κίνητρο να δώσεις στους παίκτες. Μπορεί να σε σακατέψει αγωνιστικά, ναι, ναι. Δηλαδή να σου έρθει μια στραβή και να μην ξέρεις πώς να τη διαχειριστείς. Και αυτό 4-0-0-4 είναι βαρύ σκορ. Δεν υπήρξε όμως αδιαφορία, παιδιά, από τις μεγάλες ομάδες του δεύτερου ομίλου στα παιχνίδια με τις ομάδες που κινδύνεψαν. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει είναι να μια ισότιμη. Δεν λέω αδιαφορία. Να είσαι βαθμολογικά αδιάφορος, ναι. μπορεί να σου βρει στραβά αποτέλεσμα. Ακριβώς, κίνητρο. Ναι, το άλλο αυτό που θίγει ο Παύλος είναι κάτι πολύ διαφορετικό και έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ήθελα την διευκρίνηση. Ναι. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τώρα το ΑΠΟΕΛ. Εκείνο ήταν το μεγάλο παιχνίδι που έγινε σήμερα, κυρίες και κύριοι. 1-1 έληξε ο αγώνας αυτός. Κρίθηκε με 2 κεφαλιές του Μαγκλίτσα και του Γκαρθία. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τι έγινε και πλέον θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε με Παύλο Καδί, με Άγγελο Μισό και με Πανίκο Κωνσταντίνου τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στη μάχη του τίτλου. Συρτά πίσω, Πέδρο, ο Πορτογάλος στο Νατέλ. Ωραίο πάτημα από τον Λέο Νατέλ που εκτέλεσε η μπαλά. Κόντραρε για το δεύτερο κόρνερ του ΑΠΟΕΛ από την δεξιά μεριά, όπως επιτίθεται. Παίξουν ακόμη πιο περισσότερη ταχύτητα οι ποδοσφαιριστές του. Τώρα να δούμε το λάθος. Έγινε το λάθος εκεί. Ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Δεν γίνεται το 1-0. Τώρα θα γίνει. Όχι. Τεράστια λάθη στην άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα βλέπετε την προσπάθεια του Άρχελ Γκαρσία από αριστερά. Σέντραρε ο Ισπανός. Η μπάλα πέρασε στον Φαράς που εκτέλεσε ψηλά. Το ΑΠΟΕΛ τώρα ανεβαίνει από αριστερά. Ωραίο. Ωραία μεταφορά μπάλας. Απέναντι στον Ατέλο από το Θεοδόρου. Κεφαλιά του Μάγκλιτσα, η μπάλα στα δίκια. 1-0 το ΑΠΟΕΛ στο 26. Στην δεύτερη προσπάθειά του ο Κροάτης χρήζεται σκόρερ. Γουστάβο Λέδες στο κόρνερ για την ΑΕΚ. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίκια. Ισοφάριση της ΑΕΚ με τον Άγχελ Γκαρσία. 1-1 στο 36. Εδώ η φάση όπου η ΑΕΚ βρήκε γκολ. Η ΑΕΚ παίζει κάθετα και τώρα ωραία πάσα για τον Γκιούρτσο. Πίσω από Ζωάο Πέδρο Μαγιάρος. Ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Γκιούρτσο πλάσαρε και αστόχησε. Θεοδόρου προσπαθεί να κλέψει από τον Άγχελ Γκαρσία. Η μπάλα στον Θεοδόρου, ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ, η μπάλα ψηλά. Ενώ θα επιστρέψει την φάση πίσω για φάουλ του Άγχελ Γκαρσία. Νατέλ όντως επιχείρησε απευθείας να κερδίσει τον Τούμπα. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Άλτμαν, ο οποίος επιχείρησε σούτα από απόσταση.
μακριά από την εστία του Μιχαήλ. Η κεφαλιά του Έσελινγκ, η μπάλα πάει δίπλα από την εστία του Τούμπα. Ο Γκριασβίλη εκτέλεσε με πάσα ο Μάγκλιτσα. Ευκαιρία για το Αποέλο Θεοδόρου πάνω στον τερματοφύλακα. Με την παρουσία Λούκα Σόουζα στην περιοχή της ΑΕΚ, σαν μπάλα ανέβηκε και εκτέλεσε πάνω στον Τούμπα. Πρόλαβε τον Κίξλεϊ Ζαρφό ο Λέδες. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής κοντά στην φάση. Ακοράν πέρασε. Ρωμό εκτέλεσε έξω. Λοιπόν, λίγο πολύ αυτά έγιναν, κυρίες και κύριοι, στο ΓΑΣΕΠ. Είπαμε να ακούσουμε την άποψη του Άγγελου Μισού για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε και ουσιαστικά δεν άλλαξε και πολλά πράγματα στη βαθμολογία. Άγγελε. Κοίταξε. Ήταν ένα παιχνίδι, θεωρώ, μέτριο. Mm-hmm. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό όμως. Εντάξει. Καλύτερο εννοώ από το δεύτερο. Εντάξει, αλλά όχι για την βαθμό και για το. Την εμβέλεια των δύο ομάδων. Mm-hmm. Ευκαιρίες δεν υπήρξαν. Μόνον δύο και αυτές ήταν από λάθη. Νιώθω ότι το ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμα του όπως θα έπρεπε. Νιώθω ότι εκεί που πονεί και πονούσε από την αρχή της χρονιάς, από εκεί δέχτηκε και τον γκολ, από μια στημένη φάση. Όσο για την ΑΕΚ, νομίζω ότι παίζει πολύ αργά, πολύ προβλεπτά, παίζει πολλές παράλληλες πάσες, μια-δυο φορές που δοκίμασε να παίξει κάθετα, είχε τις προϋποθέσεις και όμως νομίζω πήραν οι ομάδες αυτό που τους άξιζε. Μάλιστα. Παύλο, το δικό σου σχόλιο. Έχω την εντύπωση και εγώ ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Πιστεύω ότι η κρισιμότητα του αγώνα έπαιξε ρόλο στο να έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα, όχι μόνο στην ουσία του, αλλά και σε ό,τι αφορά στο θέαμα που είδαμε. Είναι αυτό που κουβαλά κάθε εβδομάδα ο Απόλλωνας. Ήταν η πρώτη ευκαιρία του Αποέλ για να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας, προερχόμενο μάλιστα από συνεχόμενες επιτυχίες. Προσθέτοντας αυτά που έλεγε ο Άγγελος για το Αποέλ, θα έλεγα ότι ήταν πολλές και δύσκολα διαχειρίσιμες οι απουσίες σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν θα ήθελε ο Σοφρόνης να γίνει η ομάδα πιο επιθετική και να απειλήσει. Ξέρεις, όταν σου λείπει ο Κβιλιτάη, ο Ντεβινσέτη, ο Ντογκαλά. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα του κόσμου να αλλάξεις πολλά πράγματα. Και αυτό το θέμα το είχε το Αποέλ σε ολόκληρη τη χρονιά με πολλούς τραυματισμούς. Θα έλεγα και απουσίες βασικών παιχτών, όπως συνέβη και με τον Απόλλωνα. Από την άλλη, επισημαίνω για την ΑΕΚ ότι ήταν πολύ δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν. Και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν το ιδανικό, έβγαλε κάποια αντίδραση ύστερα από το πολύ άσχημο αποτέλεσμα και εμφάνιση στον αγώνα του Κυπέλλου και τα προβλήματα που προέκυψαν με την παρέτηση Καραπατάκη. Το οποίο παρεμπιπτόντως ήταν στο γήπεδο σήμερα. Μάλιστα. Είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο δεν χάρηκε κανείς στο ΓΑΣΥΠΗ και γενικότερα δεν χάρηκε κανείς εκτός από τον Απόλλωνα.